Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο στίγμα της ημέρας για το The Color Web TV, για να ανοίξουμε τη νέα σεζόν, έτσι, με τη Βούλα και Χαγιά, την αγαπημένη συνάδελφο, σε μια μέρα που έσκασε ο ανασχηματισμός και το θέμα που έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί και μάλλον θα απασχολεί και για λίγες μέρες ακόμα, δεν είναι τόσο ο καθαυτός ανασχηματισμός και τα 10 νέα μέλη, αλλά το μέλος που τελικά δεν μπήκε στην κυβέρνηση και είναι ο πρώην υπουργός και ναύαρχος έτσι και ούτω καθεξής και πρώην αρχηγός και ΕΘΑ, ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης. Εδώ υπάρχει μία ειρωνία, θα έλεγα. Ένας ναύαρχος οδήγησε σε ναυάγιο τον κυβερνητικό ανασχηματισμό. Δεν νομίζω ότι το έκανε επίτηδες ο κ. Αποστολάκης, αλλά έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, Κώστα. Ένα γενικό σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Αυτός ο ανασχηματισμός είχε ένα ονοματεπώνυμο, τουλάχιστον ως πώς οργανώθηκε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό το ονοματεπώνυμο ήταν Ευάγγελος Αποστολάκης. Πέρα από τα 10 πρόσωπα που μπήκαν και έχουν αλλάξει τη φυσιογνωμία της κυβέρνησης. Διότι η τοποθέτησή του συνέπιπτε με ένα Υπουργείο τελικά το οποίο δεν ιδρύεται. Προς το παρόν λέμε. Ναι, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και παραμένει τουλάχιστον προσωρινά, θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έκρηξη κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μία σειρά αποκαλύψεων με ή χωρίς εισαγωγικά, τα οποία δίνουν μία πολιτική διάσταση πέραν αυτής που πάντα είναι και βαρύνουσα, που έχει κάθε ανασχηματισμός που κάνει η κάθε κυβέρνηση. Άρα, σήμερα νομίζω όχι ανέτια, πολλοί κόσμος και πολιτικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι μιλούν για ένα φιάσκο, μια αποτυχία σε σχέση με τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, γιατί έτσι όπως σχεδιάστηκε, οδήγησε σε αποτυχία. Το κεντρικό δηλαδή πρόσωπο της νέας κυβέρνησης που επρόκειτο να είναι ο κύριος Αποστολάκης, δεν συμμετέχει σε αυτήν. Και όχι ανώδυνα, γιατί προέκυψε κάποιο θέμα. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν οι γνωστές ανακοινώσεις για τους προσωπικούς λόγους που προκύπτουν. Αλλά γιατί ξέσπασε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, που προφανώς έφερε σε αμηχανία και τον κύριο Αποστολάκη μετά τις βολές έμεσες και άμεσες που δέχτηκε από τον πολιτικό χώρο στον οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, τον ΣΥΡΙΖΑ και του οποίου υπήρξε και υπουργός, να θυμίσουμε. Υπουργός Εθνικής μάλιστα, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Αποστολάκης επρόκειτο να είναι και βουλευτής υποψήφιος σε ένα νομό της Κρήτης, νομίζω στο Ρέθυμνο, αλλά λόγω των προβλημάτων που θα δημιουργούνταν εσωτερικά εάν έβγαινε ο κύριος Αποστολάκης, θα έμεναν κάποιοι άλλοι εκτός. Στο τέλος, ο κύριος Αποστολάκης δεν ήταν βουλευτής υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα λέω για να δείξω τη σχέση του κυρίου Αποστολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αποστολάκης ήταν ένα. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Είχε και μια προσωπική σχέση και δημιουργήσει, νομίζω, και με τον Αλέξη Τσίπρα. Μια προσωπική σχέση, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και σύμβουλός του για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, καθώς όλες τις μεγάλες κρίσεις που αφορούσαν τα εθνικά θέματα. Οι επίσημες ανακοινώσεις ή οι ενημερώσεις οι άτυπες του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι σε αυτές τις συσκέψεις συμμετείχε και ο κύριος Αποστολάκης. Άρα δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο με τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αποστασιοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα μπορούσε να πεις κανείς ότι, έτσι όπως το περιέγραψες, να εξηγείς κανείς και το κλίμα των διαρροών που βγήκαν στην αρχή από το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν και βαριά η φράση, έτσι, μιλούσαν για αποστασία, άρα περιέγραψε λίγο πάνω κάτω το κλίμα. Λοιπόν, τώρα, το κλίμα φυσικά το πρωί στην Κουμουνδούρου δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, διότι ένας πρώην υπουργός ξαφνικά βρίσκεται στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και γι' αυτό υπήρξε η φράση αποστασία, γι' αυτό υπήρξε η βαριά φράση και κατηγορία εξαγορά στελεχών και στη συνέχεια με τις τελευταίες ενημερώσεις που έχουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ερμηνεύει την κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη όχι ως προσπάθεια να ενισχύσει την πολιτική προστασία, αλλά ως προς την πρόθεσή του να κάνει διεμβολισμό του ΣΥΡΙΖΑ, πατώντας πάντα
στην, κατά την Κουμουνδούρου, πεπατημένη ενός επικοινωνιακού παιχνιδιού που πάντα είναι αναβαθμισμένο στο περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου. Άρα, το κλίμα αμηχανίας που υπήρχε στον ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε από τις οργίλες ανακοινώσεις που βγήκαν, τις επίσημες και τις πρώτες διαρροές που τα έχουμε περιγράψει και από το thecaller.gr. Εξαγοράζοντας στελέχη, αποστασίες, όλα αυτά. Και αυτό γιατί ο κύριος Αποστολάκης είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι δέχτηκε κρούση από τον Πρωθυπουργό, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε διακομματική συνένεση, δηλαδή ότι και άλλα κόμματα, αλλά και ο ίδιος ο Τσίπρας, θα συνενούσαν στο να γίνει εκείνος υπουργός πολιτικής προστασίας. Αυτή είναι η πλευρά του κυρίου Αποστολάκη. Τότε, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο Αλέξης Τσίπρας του είπε ότι αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι πρόσκληση συνένεσης, αλλά πρόσκληση αποστασίας, και ότι δεν είναι καλό να πάει σε μια κυβέρνηση της δεξιάς, και ο κύριος Αποστολάκης του διαβεβαίωσε ότι δεν θα το κάνει. Τι μεσολάβησε σε αυτή την εβδομάδα, δεν το γνωρίζουμε. Από την κυβέρνηση μαθαίνουμε ότι η επικοινωνία υπήρξε και χθες το βράδυ. Τώρα, εδώ υπάρχει και μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Αποστολάκη με τον κύριο Τσίπρα, ενώ έχουν μεσολαβήσει και οι ανακοινώσεις του ονόματος του κυρίου Αποστολάκη και οι οργισμένες αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα μιλάμε για σήμερα το πρωί, λίγο μετά. Σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, λίγα λεπτά πριν τη δήλωση του κυρίου Αποστολάκη ότι δεν θα συμμετάσχει τελικώς στην κυβέρνηση. Ωραία. Σε αυτό το τηλεφώνημα λοιπόν που προκάλεσε ο κύριος Αποστολάκης με τον κύριο Τσίπρα, του είπε ότι με παγίδευσαν, έτσι φέρεται να το έχει πει, εξηγώντας ότι από την κυβέρνηση, δεν ξέρω με ποιους συνομιλούσε, θα τις μάθουμε αυτές τις συναντριχιαστικές λεπτομέρειες, είναι θέμα ωρών και ημερών. Νομίζω είναι το ζουμί αυτό, έτσι, το κερασάκι στο ρολόι. Τον είχαν διαβεβαιώσει ότι υπήρχε διακομματική συνένεση, την οποία έδωσε και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Γεννηματά. Για την αποκατάσταση των πραγμάτων, ο κύριος Δημητριάδης, ο Γενικός Διευθυντής στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, Γενικός Γραμματέας, επικοινώνησε με το γραφείο του κύριου Τσίπρα και του διευθυντή του κύριου Καλογύρου, απλώς για να του πει ότι βάζουμε τον Αποστολάκη υπουργό πολιτικής. Το ίδιο προκύπτει και από την πλευρά του κινήματος αλλαγής. Ο κύριος Μητσοτάκης που πήρε την κυρία Γεννηματά, γιατί σε χαμηλότερο επίπεδο δεν κατέστη εφικτό, το λέω γιατί ο ένας πρωθυπουργός τηλεφώνησε την πολιτική αρχηγό και σε άλλο επίπεδο έγιναν τα τηλεφωνήματα. Ήταν γιατί δεν κατέστη εφικτή επικοινωνία. Και πάλι, κατά τις πηγές του κινήματος αλλαγής, ο Πρωθυπουργός είπε είναι το θέμα της κλιματικής κρίσης που θα το έχουμε μπροστά μου, θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό το τομέα και θα βάλω τον Άβαρχο Αποστολάκη σε αυτό το τομέα. Ούτε ζητήθηκε συνένεση, ούτε είπε ότι θα το παρουσιάσω σαν μια διακομματική πρόταση. Αυτό το επισημαίνω σε όλους τους τόνους στελέχη του κοινάλ. Άρα αυτά που λέει η κυβέρνηση που εμφάνισε στην αρχή ότι υπήρξε διακομματική συνένεση, διαψεύονται τουλάχιστον από δύο άλλα πολιτικά κόμματα, τα οποία ξέρεις ότι δεν έχουν και τις καλύτερες δυνατές σχέσεις μεταξύ τους, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΚΙΝΑΛ. Και το ΚΙΝΑΛ. Τώρα, αυτό δημιουργεί, ας πάμε τώρα τι γίνεται στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνεις, η αμηχανία που υπήρχε το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήταν μια καλή εξέλιξη αυτή, τώρα νομίζω ότι έχει μετατραπεί σε κλίμα εφορίας. Το καταλαβαίνεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ενισχυμένος και επικοινωνιακά και πολιτικά από αυτήν την εξέλιξη. Είτε την προκάλεσε μέσως με τις οργίλες δηλώσεις, είτε επειδή ασκήθηκε μία πίεση ψυχολογική μέσα από τέτοιου είδους ανακοινώσεις στον κύριο Αποστολάκη που οδηγήθηκε σε απόφαση απόσυρσης. Στην κυβέρνηση το κλίμα δεν μπορεί να είναι καλό. Διότι ένας ανασχηματισμός, τον οποίο τον περιμένουμε τουλάχιστον ένα μήνα, θα έλεγα εγώ, από την κορύφωση των πυρκαγιών, καταλαβαίνεις τι εννοώ, και τα τελευταία 24 ώρα είχαμε σε λίγες ώρες, σε μπορεί Δευτέρα, μπορεί Τρίτη, μπορεί πατώντας το αεροπλάνο όταν προγειωθεί από τις ΗΠΑ αμέσως στο Μαξίμου να γίνουν ανακοινώσεις. Τα ξέρουμε τώρα όλα αυτά, τα έχουμε ζήσει. Που είχε ως κεντρικό πρόσωπο, επαναλαμβάνω, τον κύριο Αποστολάκη, οδηγήθηκε σε φιάσκο. Και το φιάσκο τώρα, επειδή λέμε αυτή την, δεν είναι μια εύκολη έκφραση η οποία μπορεί να βγει από τα χείλη ενός πολιτικού συντάκτη, ενός δημοσιογράφου, ενός αναλυτή, αλλά φαίνεται η αποτυχία, δεν μπορεί να κρυφτεί, το καταλαβαίνεις τι εννοώ, διότι
Εμεί Ο ανασχηματισμός. το υπάρχει και επίση Ακριβώς. με τον Δεν κύριο έχει το αποστολάκι μέσα και δεν έχει και το νέο Υπουργείο. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο μεσοδιάστημα της ορκομοσίας ο κύριος Πρωθυπουργός επιχείρησε να καλύψει τη θέση, την ορφανή τέλος πάντων, που ποτέ δεν καλύφθηκε από τον κύριο Αποστολάκη, αλλά ότι δεν υπήρχε προθυμία κυβερνητικών στελεχών να πάρουν το συγκεκριμένο πόστο. Άρα, έχουμε μία μεγάλη αποτυχία και επικοινωνιακή και πολιτική, θα έλεγα. Αυτό δεν ξέρω η κυβέρνηση πώς θα μπορέσει να το σώσει τις επόμενες ημέρες. Αν υπάρξει ρελάνς από την πλευρά του Πρωθυπουργού και δούμε κάποια αυτό έκρηξη. Λέω. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός να το σώσει. Πιστεύω ότι ήδη επεξεργάζονται σχέδια και σενάρια στο Μέγαρο Μαξίμου για να διασκεδάσουν τις αντιπώσεις και να περάσουν αυτό το μεγάλο σκόπελο που ήρθε, υποτίθεται, για να καλύψουν το σκόπελο και τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν λόγω πυρκαγιών. Αυτή η εξέλιξη η σημερινή δημιούργησε ακόμη περισσότερα προβλήματα. Και ενώ θεωρούσαν ότι στην έκθεση θα πάνε έχοντας καλύψει κάπως επικοινωνιακά και πολιτικά με τον ανασχηματισμό την διαφορά και την πτώση την κυβερνητική που έχει αποτυπωθεί στις πρώτες δημοσκοπήσεις, τώρα έχουμε μία άλλη εξέλιξη. Δημιουργούνται λοιπόν πολιτικά θέματα, θα τα δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Έρχονται και οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που πάντα είναι έτσι λίγο βαρόμετρο, θα έλεγα. Και να δούμε πώς και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης θα υποδεχθούν όλες αυτές τις εξελίξεις. Βέβαια, Βούλα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές ούτε και για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τουλάχιστον η πρώτη να δεις, η μία κυρίως της GPO, αν δεν απατώμε, που είδατε στα νέα, δείχνουν μία πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αναμενόμενο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τσιμπήσει από αυτή την πτώση, παρά ελάχιστα, εν πάση περιπτώσει μισή μονάδα, αν δεν απατώμε, το θεωρώ αναμενόμενο. Η όποια άνοδος η δημοσκοπική του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα φανεί, αν θα έρθει, το επόμενο διάστημα. Κυρίως αυτή η δημοσκόπηση ήταν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι έχετε ρογμές, συμμαζευτείτε, παρά προς τον ΣΥΡΙΖΑ, για να μην πάρει και πολύ θάρρος, ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής, όπως λέει η ηγεσία του, ετοιμαστείτε να αναλάβετε τα κυβερνητικά έδρανα. Βρισκόμαστε επομένως σε ένα κομβικό σημείο. Η σημερινή εξέλιξη ήταν απρόσμενη. Κανείς δεν μπορούσε να τη φανταστεί. Έχω μιλήσει με διάφορα πολιτικά στελέχη από πολλούς πολιτικούς χώρους στη διάρκεια της ημέρας και λένε ότι δεν θυμούνται, ούτε κι εγώ ως πολιτική συντάκτρια, σε ανασχηματισμό να έχει δημιουργηθεί τέτοιο μπάχαλο και η κυβέρνηση ή όποια να έχει πάθει τέτοιο πατατράκ. Δηλαδή. Ναι, νομίζω ότι εντάξει, είναι πολύ σπάνιο. Αν έχει συμβεί, θα πρέπει θα ανατρέξει δηλαδή σε μπλοκάκια ανασχηματισμών. Δηλαδή, ναι, σωστά. Τώρα όλα αυτά, και κλείνω γιατί δεν θέλω να είμαι φιλή, έχουν πάει σε δεύτερη μοίρα τις αποχωρήσεις από την κυβέρνηση και τις εισόδους στην κυβέρνηση. Δηλαδή, σωστό. Είναι αυτό που πάει στην αρχή. Σχετικά στα μαλακά η απομάκρυνση του από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σημειωτέων ο κ. Χαρδαλιάς πάει υφυπουργός του Άμυνας, ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι εκτός κυβέρνησης και είναι ένας πρώην υπουργός, ο οποίος δεν έχει συνεκτικούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι καν βουλευτής. Αυτά τα λέω γιατί έχουν τη σημασία τους. Επίσης, μας αποχαιρέτησε ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Έχουμε τον κύριο Κεκίλια που μετακινείται και καταλαμβάνει την υπουργική θέση του κυρίου Θεοχάρη. Αλλά και την είσοδο του κυρίου Πλεύρη, δεν θα μιλήσω τώρα για την κυρία Γκάγκα, εντάξει, και αυτό έχει τη σημειολογία της και το συμβολισμό της, ότι ένα στέλεχος από τον ιατρικό χώρο μπαίνει στην κυβέρνηση με την έξαρση του COVID. Αλλά αυτό με τον κύριο Πλεύρη κόστησε πολύ και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα, γιατί τρία πρωτοκλασσά τα στελέχη της περίοδου Καρατζαφέρη-Λαός έχουν κομβικούς ρόλους στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό επίσης αξιολογείται και θα κριθεί πολιτικά. Και φυσικά έχουμε το comeback Τάκη Θεοδωρικάκου, που όπως αθόρυβα βγήκε από την κυβέρνηση, ενώ δεν προκάλεσε και ο ίδιος θόρυβο, και αυτό ήταν μια έκπληξη μεγατόνων για πολλούς,
Έτσι, αθόρυβα, αφού έχουμε όλα τα άλλα γεγονότα, ξαναμπαίνει στην Αναμπαίνει. κυβέρνηση. Σαν να διορθώνεται η προηγούμενη Ναι, εφηβική ναι. κυβέρνηση. Χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι που να αιτιολογεί δημοσίως τουλάχιστον ούτε την είσοδό του, ούτε την έξοδό του. Ωραία. Κύριε Βούλα, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί την ίδια στιγμή και όσον αφορά και στην εξέλιξη της πανδημίας, και εκεί υπάρχουν γεγονότα. Και από αύριο, μην ξεχνάμε, από 1η Σεπτεμβρίου, τίθενται σε αναστολή οι εργαζόμενοι στην υγεία, έτσι, στη δημόσια υγεία. Μένει να φανεί. Και αυτό έρχεται να κουμπώσει και με την είσοδο του κ. Πλεύρη στο κυβερνητικό σχήμα και ως Υπουργός Υγείας, που έχει να διαχειριστεί αυτή την πολύ καυτή πατάτα, έτσι. Αυτό είναι καυτή πατάτα. Βεβαίως η κυβέρνηση παραμένει αμετακίνητη σε αυτό. Λέει οι ανασχολίες θα εφαρμοστούν. Είχατε περιθώριο, το λέει στους υγειονομικούς, να εμβολιαστείτε. Δεν ξέρω πώς θα πάει και πώς θα λειτουργήσει. Δεν ξέρω αν σήμερα ή αύριο ήταν ένα συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ στο κέντρο της Αθήνας για αυτό το θέμα. Το θέμα της υποχρεωτικότητας επίσης θα το βρούμε μπροστά μας και βλέπω ότι ανοίγει και γίνεται πάρα πολύ έντονη συζήτηση και θα το συναντήσουμε και αυτό τις επόμενες μέρες για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία και για το κατά πόσο οι οικογένειες θα μπουν στην διαδικασία να εμβολιάσουν ανήλικα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις, αφού άνω των 12, δηλαδή όσα πάνε πρώτη γυμνασίου φέτος, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, θα έλεγα, πέραν του πολιτικού και της όποιας πολιτικής συζήτησης, ότι ένας γονέας ενήλικος μπορεί να παίρνει την ευθύνη για να κάνει ο ίδιος το εμβόλιο, αλλά καμιά φορά δεν παίρνει την ευθύνη γιατί δεν θέλει να το έχει μέσα του για το πόσο εύκολο μπορεί να εμβολιάσει το ενήλικο του παιδί. Εδώ υπάρχουν άλλα διλήμματα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Να τα δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, Βούλα, η διάθεσή σου. Αυτό ήταν για σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εγώ πολύ και εσάς, αγαπητοί φίλοι του The Caller, που παρακολουθήσατε το στίγμα της ημέρας. Μέχρι την επόμενη συνέντευξη εκπομπή από εμάς. Γεια σας.